Με διέλυσε να βλέπω τον πατέρα μου να με κρατάει όμηρο και να με σημαδεύει. Νιώθω πως απομακρύνω όλα τα άτομα που έχω στη ζωή μου χωρίς να το θέλω. Δεν μπορώ άλλο. Να φοράς προφυλακτικό αν ξενοπηδάς. Μακάρι να μην ήμασταν τόσο δειλοί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το έχει πει και εμένα κάποιος. Ξέρω το οποιοδήποτε σεξουαλικό φετίχ του αγοριού της. Φίλη σου είναι η οικογένεια που διάλεξες. Ξέρω πως ο ξάδερφός μας είναι σε παρέα που δέρνουν ομοφυλόφιλους. Όπως έχετε καταλάβει, ένα ακόμα βίντεο στο οποίο θα έρθουμε και θα σας πούμε να ανοίξετε τις καρδιές σας, να βγάλετε από μέσα όλα όσα σας βαραίνουν και σας απασχολούν ενδεχομένως και εμείς εννοείται θα τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο προκειμένου και πάλι να νιώσετε καλύτερα. Είναι το rant σε πιο smooth, είναι το rant μετά από χρόνια που τα έχει κάτσει μέσα σου και θες να τα πεις λίγο πιο χαλαρά. Εδώ πρέπει να πέσει το απόσπασμα από Σαββατογεννημένες. Άνοιξε την καρδιά σου, Αμαρυλής. Θα ξεκινήσω με μια ιστορία η οποία με συγκλώνησε από την αρχή της. Θα πεις κάτι σοβαρό? Δεν ξέρω. Α, γιατί την πρώτη έχω βρει ένα που δεν είναι πολύ σοβαρό και μην φανώ εγώ μαλάκας μετά. Κάτσε να δούμε τώρα τι είναι αυτό εδώ. Αγαπητά καρότα, δεν μπορώ άλλο. Σπουδάζω στο εξωτερικό και στο πρώτο έτος γνώρισα ένα παιδί το οποίο μου έκανε εντύπωση κατευθείαν και είχα νιώσει πως και από αυτόν υπήρχε μια κάποια ανταπόκριση. Με κοιτούσε συνέχεια στα μαθήματα και όταν μιλούσαμε είχαμε πολύ χημεία. Όμως μετά από 2 εβδομάδες έμαθα από κοινούς γνωστούς πως είχε κοπέλα. Μου ήρθε ένας ντουβρουτζάς στην αρχή, αλλά μετά το ξεπέρασε μιας και δεν είχε γίνει κάτι σημαντικό. Μετά τον πρώτο χρόνο άρχισε να μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα, τα οποία κάποια στιγμή οδηγούσαν σε sexting. Σε παρένθεση, ακόμα είχε κοπέλα. Εγώ το έπαιζα χαλαρή και έκανα πως δεν με ενδιαφέρει, μέχρι που κατάλαβα πως δεν μπορούσα να προχωρήσω με κάποιον άλλο άνθρωπο, καθώς σκεφτόμουν όλο αυτόν και κάποιες φορές ενώ ήξερε ότι ήμουν σε ραντεβού, μου έστελνε μηνύματα σε φάση καλό ραντεβού και τέτοια. 2 χρόνια μετά, και αφού έχω γνωρίσει και την κοπέλα του, δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνω. Αυτή μου μιλάει μέσα στην καλή χαρά και εγώ το παίζω χαλαρή, ενώ ξέρω το οποιοδήποτε σεξουαλικό φετίχ του αγοριού της, και αυτός με παίρνει τηλέφωνα και στέλνει μηνύματα αφού αυτή κοιμάται. Αυτά. Και ένιωσα την κραυγή αγωνίας αυτής της κοπέλας. Το δεν μπορώ άλλο. Κάποιος μου κάνει πλάκα. Θέλω να σταματήσει αυτή η πλάκα εδώ. Το νιώσα. Να πούμε στην κοπέλα βέβαια ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Θέλουμε, αλλά έτσι όπως το περιγράφει, δεν φάνηκε σαν αυτή να μην έχει υποκινήσει κάποια επικοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος υποκινεί και ποιος δεν υποκινεί. Αν εγώ θέλω να σταματήσεις να μου μιλάς, θα σταματήσεις να μου μιλάς. Θα σου κάνω φραγή, θα σου κάνω αυτό. Η κοπέλα τον γουστάρει τον άνθρωπα. Ναι. Και δεν την κατηγορώ σε καμία περίπτωση. Αλλά να, γι' αυτό όταν είναι να κάνουμε μαλακίες, δεν πρέπει να τις κάνουμε τόσο μεγάλες. Για να μπορούμε να τις μαζέψουμε μετά. Ναι, γιατί αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μαζεύεται. Δεν ξέρω. Την ένιωσα και νομίζω ότι το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, είναι ότι κάποιες φορές λες, ρε παιδί μου, ναι, θα την κάνω τη μαλακία ή και αυτό. Αντίστοιχα, έχει κάποια κοπέλα και δεν θα έπρεπε ίσως να μιλάει με κάποιες άλλες. Καλό θα ήταν. Δεν το έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα το κάνουν και οι δύο. Απλά και η κοπέλα θεωρώ ότι κάπως λίγο είναι αυτό που λες που το έχουμε πάθει όλοι. Το ωραία. Δέχτηκα και τις μαλακίες σου. Δέχτηκα και το ότι δεν είσαι διαθέσιμος και μου μιλάς παράλληλα. Γιατί πρέπει να μου στείλεις καλό ραντεβού την ώρα που ξέρεις ότι είμαι ραντεβού? Γιατί ζηλεύει αυτός. Γιατί είναι passive aggressive αντίδραση. Γιατί θέλει να είναι ο μόνος που γουστάρει οι άλλοι. Γιατί έτσι κάνουν οι άνθρωποι που έχουν μάθει να περιφέρονται τοξικά έτσι ώστε να κερδίζουν τον άλλο. Με κάλυψε. Δεν μπορείς να περάσεις την επόμενη εξομολόγηση. Ένα, θα πω με ψυχραιμία! Ναι. Και το φωνάζω γιατί το γράφει κεφαλαία. Παρότι λέει θα το πει με ψυχραιμία. Βρε παλιωμαλάκα! 2 χρόνια σχέσεις εσύ πλέον φοιτητής και εγώ τότε πανελλήνιες. Σου έλεγα το σούργελο να φοράς προφυλακτικό αν ξενοπηδάς. Να ακούτε τη Σιλένα, τα έχει πει στο παρελθόν αυτά. Και μου έλεγες όχι, δεν κάνω τέτοια. Και σε πίστευα! Πρωτοχρονιά του 2020 εγώ μεθυσμένη μου είπες ας το κάνουμε χωρίς. Σιγά! Και εγώ εκείνη τη στιγμή οριακά δεν είχα γνώμη. Αλλά και να είχα, στο είχα πει. Φόρε προφυλακτικό, βρε αγόρι μου. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε μια προφορά χωριού εδώ, αλλά ναι, εντάξει. Μετά από 3 χρόνια έμαθα ότι από τον πρώτο άνθρωπο που έκανα σεξ και οι 2 παρθένοι, κόλλησα HPV και να λες πάλι καλά, βλάκα που δεν ήταν κανένα σοβαρό τέλεχος. Έλα να κάνεις εσύ τώρα τη θεραπεία για το θέμα που μου άφησε στον τραχυλό μου. Κυκλοφορούσα και σαν ηλίθεια 2 χρόνια με κονδυλώματα
πρόβατα και πάλι καλά έφυγαν. Ηλίθιε! Ηλίθιε! Πάντα με προφυλάξεις, παιδιά. Και ήθελα να το διαβάσω, γιατί μου αρέσει όταν βλέπω φίλες έξαλες και ειδικά που αναφέρουν και σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Ισχύει αυτό, αλλά να κάνουμε και το disclaimer που δεν το έκανε η κοπέλα, ήταν να μην κάνουμε και σωμονοφοβίες. Όχι, δεν είναι σωμονοφοβία. Το κάνουμε ναι, το disclaimer. Γιατί κάποιος μπορεί να κρατήσει μόνο τα κονδυλώματα από αυτό. Ωραία, έχεις δίκιο, ας το εξηγήσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι που έτυχε να κολλήσει ένα σουμουνό. Πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας, εγώ πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε κολλήσει. Ατλίστη μια φορά. Κάπου... Κάποια έρευνα ότι δεν είναι εφικτό. Στους ενήλικες είναι ένα 70-80% που ή θα έρθει σε επαφή με το στέλεχος ή έχει έρθει με κάποιον. Ναι. Και ειδικά με τα κονδυλώματα. Δηλαδή, όταν ο γυναικολόγος μου λέει ότι 3 στις 4 γυναίκες έχουν κονδυλώματα, δεν μπορεί. Ακολλήσει και κάνα άλλο ψιλολόι από κάπου, ξέρεις. Πάρε πακέτο αυτά, ναι. Και επειδή, εντάξει, οκ, κάποια σουμουνού φεύγουν εύκολα. Παίρνει μια αντιβίωση, πονάει λίγο κόλο από καμιά ένεση, ξέρω εγώ, όλα καλά. Γαμό. Τα δικά μας ελεύθερες. Τώρα, α, γιατί αυτό λέει η κοπέλα, καλά, που δεν ήταν κανένα σοβαρό στέλεχος. Γιατί άλλο είναι να πρέπει να πάει να κάνει μια θεραπεία, να υποχωρήσει, ξέρω εγώ, το ποιο κονδύλωμα ή να κάνει έναν καυτηριασμό που και αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο. Φαντάσου τώρα, χτύπα ξύλο, να πάθει κανένα καρκίνο του τραχύλου, γιατί δεν τα βρήκε τα κονδυλώματα εν καιρό και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ή άλλου είδου ασθένειε, ρε παιδί μου, που επειδή δεν έχει το νου σου να κάνει να τι ψάξει, γιατί για κάποιο λόγο δεν μου κάνετε εξετάσει συχνά. Γιατί? Και εγώ αυτό έλεγα πριν, όταν ξεκίνησα την ιστορία κάπου στη μέση, ότι το πρώτο πράγμα που λέω στου γκόμενου μου είναι. Το έχεις πει, βεβαίως, πες το θα πάλι. Το λέω κάθε μέρα. Να το να εντυπωθεί. Δεν μπορώ να σε συγκρατήσω εγώ από το να ξενοπηδήσει. Και μπροστά μου θα το κάνει. Καλό θα ήταν, okay. Αν θε να μην το κάνει, θα το εκτιμούσα, σε ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είμαι εγώ με το λουρί. Άμα είναι να πα, θα πα, ό,τι και να κάνω. Σε κλιπαρώ από θα τα βάθη τη καρδιά. Και σου βγει και σε κακό. Σε κακό θα του βγει. Γιατί το κάρμα θα το γυρίσει κάποια στιγμή. Η κατάρα είναι γαϊδάρα. Και γυρνάει στον ιδιοκτήτη. Άμα το κάνει, σε κλιπαρώ. Πρώτον, μην το μάθω, ούτε στα 90 μου. Και δεύτερον, πάντα με προφυλακτικό. Διότι εμ κερατά. Εμ και δερμανός. Εμ άρρωστο. Πάει πολύ. Ο τίτλο με αφορά πολύ και με αγγίζει και λέει μακάρι να μην ήμασταν τόσο δειλοί. Αχ, νιώθω ότι θα πονέσω. Ήθελα να το αφήσω αυτό εδώ και μην έγινε τίποτα σχεδόν στην πραγματικότητα. Λογικά δεν θα το δει ποτέ, όμω ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Ξέρω ότι δεν έγινε τίποτα μεταξύ μα, γιατί κανένα μα δεν πήρε το θάρρο ποτέ να κάνει κίνηση, παρόλο που και οι δύο θέλαμε ένα τον άλλο. Η αλήθεια είναι πω προσπάθησα πολύ να σου δείξω ότι μου αρέσει από τότε που το συνειδητοποίησα και η ίδια. Στην αρχή ήθελα να σε γνωρίσω παραπάνω φιλικά, γιατί από πάντα σε συμπαθούσα. Αλλά στην πορεία χαιρόμουν όλο και περισσότερο που περνούσαμε χρόνο μαζί. Κάθε εβδομάδα ανυπομονούσα να έρθει η μέρα που θα σε έβλεπα. Προσπαθούσα να σε δω με κάθε ευκαιρία και ήταν πολλές οι φορές που σκεφτόμουν να κάνω κίνηση, αλλά φοβόμουν πολύ ότι θα μου έριχνε χ επειδή είσαι κλειστό άτομο γενικά και επειδή ήξερα ότι άλλα δύο άτομα στην παρέα σε ήθελαν επίσης. Μακάρι να μου είχε πει κάποιος και εμένα ότι ένιωθες το ίδιο. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να προλάβαινα τη βλακεία που έκανα και μεταξύ μας έκανες κι εσύ, γιατί το πώς καταλήξαμε σε δύο σχέσεις με δύο άτομα που κανονικά δεν μας άρεσαν το θεωρώ τραγικό το λιγότερο. Και σε παρένθεση, και δεν είναι μοναδικά μου λόγια αυτά και το ξέρεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη φορά που σχεδόν φιληθήκαμε. Δυστυχώς είναι η μοναδική ανάμνηση που μπορώ να θυμάμαι και να μην λυπάμαι, γιατί από εκεί και πέρα, αφού μπήκαμε σε διαφορετικές σχέσεις, μου μιλούσες τέρμα απότομα και με απέφευγες επιδεικτικά, λες και μόνο εγώ έφταιγα που κανείς μας πρακτικά δεν έκανε τίποτα. Κάθε φορά που βγαίναμε σαν παρέα, ήσουν τόσο κρύος απέναντί μου που κατέληγα να κλαίω μόλις έφευγα. Μακάρι να ήξερες πώς ένιωθα για σένα και πόσο δεν ήθελα να σε χάσω, γιατί αλήθεια απλά φοβόμουν την αντίδρασή σου και ότι οι άλλες δύο που σε ήθελαν και μόνο φίλες μου δεν ήταν εν τέλει από την παρέα, θα θύμωναν μαζί μου αν έκανα πρώτη κίνηση. Γι' αυτό περίμενα εσένα. Ξέρω ότι φλερώ, αλλά αλήθεια δεν είχα ξανανιώσει έτσι για κάποιον και κάποτε η σκέψη σου και μόνο με ηρεμούσε από τις κρίσεις άγχους που είχα. Τον εύχομαι να γίνει κάτι στο μέλλον, ξέρω ότι είναι αδύνατον και για να είμαι ειλικρινής, με ξενέρωσες και εμένα μετά από τόση αδιαφορία. Λυπάμαι που καταλήξαμε έτσι, η καρδιά μου ωστόσο θα σε αγαπάει μάλλον πάντα. Ξέρεις τώρα εγώ πρώτη αντράλα έχω με αυτό που διάβασα. Αν ένα πράγμα με πονάει περισσότερο σε αυτές τις ιστορίες, τα κομμενικά, είναι όταν δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον και επειδή είναι ηλίθιοι, δεν είναι μαζί. Θα πω ότι συμφωνώ μαζί σου στο κομμάτι του ότι έχουμε πει πολλές φορές και σε αυτό εδώ το κανάλι, σαν τρόπος του λέγειν συμβουλή, γιατί δεν είναι actual συμβουλή, ότι αν για τον οποιοδήποτε λόγο σε ένα φιλικό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, που το φιλικό στραβώνει λίγο και γίνεται όχι μόνο φιλικό, νιώθεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι αμοιβαίο. Στην πράξη, χάνεις περισσότερα μην κάνοντας κίνηση παρά κάνοντας κίνηση και δεχόμενος ή δεχόμενη το χ, ότι δεν θέλω ή ότι άστο καλύτερα γιατί είμαστε και φίλοι. Δηλαδή θέλω, αλλά άστο. θεωρώ ότι σε αυτή τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί συναισθήματα, το έχετε χάσει το παιχνίδι της φιλίας, παιδιά. Ναι.
ναι, αλλά και πάλι πολλοί θα πούνε ότι για να μην τα κάνω χειρότερα, γιατί να και φίλες που γουστάρουν. Χαίστηκες για τις φίλες που γουστάρουν. Άμα εσύ πιστεύεις ότι εσύ και εκείνος κάτι έχετε, πήγαινε διεκδίκησέ το. Πάρε την απάντησή σου να μην ζεις και με το τι θα έχει αυτό γίνει. Πάλι... Αν. Και αν η απάντηση είναι αρνητική, και τι να κάνεις. Να κάτσεις να κάνεις σχέση με έναν άλλον. Τώρα εδώ και οι δύο να έχετε κάνει σχέση με άλλους, με άτομα που λέτε ότι δεν τα θέλετε κιόλα. Για να κάθεστε να βράζετε στο ζουμί σας που δεν κάνετε κίνηση με το φίλο σας. Και πάμε σε κάτι βαρύ. Μαμά, είναι πράγματα που θέλω να σου πω, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ για να μην σε πληγώσω τόσο όσο πληγώθηκα εγώ. Με πόνεσε που σε έβλεπα να σκοτώνεσαι στο ξύλο με τον πατέρα μου. Με πόνεσε που επέλεξες ένα πατέρα που ήταν μέθυσος, ναρκωμανής και δεν τον ένοιαζε που ήμουν νηστική και μόνη μου στο σαλόνι 4,5 χρονών. Με διέλυσε να βλέπω τον πατέρα μου να με κρατάει όμηρο και να με σημαδεύει με το όπλο στο σπίτι για να σου πάρει τα χρήματα, ενώ ήμουν μόνο 4. Με πόνεσε που με άφησε στη γιαγιά μου και αντί να με παίρνει μαζί σου τα Σαββατοκύριακα, με άφηνε πάλι μόνο. Μου. Με πόνεσε να μη σε έχω δίπλα μου όσο μεγάλωνε επειδή δούλευες όλη μέρα. Με καταράκωνε όταν έδερνες τη γιαγιά μου μπροστά μου για να πάρεις χρήματα και έπρεπε να μπω εγώ μπροστά για να τη σώσω, ενώ ήμουν ακόμη στο δημοτικό. Με πόνεσε όταν έφυγες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, αλλά θεώρησα αναγκαίο να σώσω εμάς πρώτα. Μου μάτωνε η ψυχή κάθε φορά που μου φώναζες επειδή σου έλεγα να μου δώσεις λίγη σημασία. Σε συγχωρώ γιατί ξέρω ότι σου ήταν δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι πληγές μου όμως θα είναι για πάντα εκεί και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα ποτέ πλήρως. Κάθε φορά που διαβάζουμε μια τέτοια ιστορία, έχω την εξής, πώς να το πω, αμφιταλάντευση, ας πούμε, μέσα μου. Από τη μία, δεν θα πω χαίρομαι, θα πω εκτιμώ πολύ το ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας μοιράζονται τόσο βαθιές εξομολογήσεις που άλλοι μπορεί να μην τολμούν καν να τις ξεστομίσουν στον εαυτό τους, πόσο μάλλον σε έναν άγνωστο όπως είμαστε εμείς, ή γνωστό, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και από την άλλη, σκέφτομαι ότι με την ίδια εντός εισαγωγικών άνεση και ευκολία, εντελώς λάθος λέξεις, θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια, γιατί ουσιαστικά το να τα πεις είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, τα πες και σε ένα τρίτο. Ναι. Μετά από αυτό. Μετά από αυτό, νομίζω ότι παρότι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, ίσως ειδικά σε αυτή τη στήλη, πρέπει να το λέμε κάθε φορά ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ψυχικής φύσεως ή λεκτικής κακοποίησης ή σεξουαλικής κακοποίησης ή σωματικής κακοποίησης ή οτιδήποτε δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να συμβαίνει και το θεωρείτε εσείς ότι δεν είναι σημαντικό. Ή ότι έγινε. Ναι, τώρα. Ναι. Επειδή συνήθως είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα, ειδικά σε κάτι τόσο βαρύ, δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο μόνο σου χωρίς ψυχική υποστήριξη από κάποιον ειδικό. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν παίρνω ποσοστά, αλλά η θεραπεία είναι κάτι πολύ απαραίτητο για όλους μας, πόσο μάλλον για ανθρώπους που έχουν βιώσει τόσο ιδιαίτερα σκηνικά και πόσο μάλλον σε τόσο μικρή ηλικία. Και όσο πιο νωρίς πάτε για θεραπεία, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα είστε πιο χαρούμενοι και πιο ήρεμοι άνθρωποι και μπορείτε να είστε πιο χαρούμενοι και πιο ήρεμοι άνθρωποι. Εγώ ήθελα να διαβάσω ένα άλλο, το οποίο ήθελα να το διαβάσω γιατί και τις προάλλες σε ένα random Q&A που έκανα στο Instagram μου γράψαν κάτι παρεμφερές και σκεφτόμουν ότι πολλές φορές, εγώ δεν το έχω στο νου μου γιατί εγώ όταν δεν ήμουν καλά πήγα μέσως, ας πούμε, να ζητήσω βοήθεια, αλλά πάρα πολλοί κόσμος δεν το κάνει και θα καταλάβετε πού το πάω. Είναι από τις λίγες φορές που καταφεύγω σε μια τόσο απρόσωπη λύση, αλλά πραγματικά θέλω κάπου να τα πω. Η ψυχολογική μου κατάσταση το τελευταίο ο δίμηνο αγγίζει το μηδέν. Νιώθω πως όλοι και όλα είναι σκατά. Νιώθω πως απομακρύνω όλα τα άτομα που έχω στη ζωή μου χωρίς να το θέλω. Παθαίνω σχεδόν μέρα παραμέρα mental breakdowns και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Δεν είμαι καθόλου κοντά με την οικογένειά μου. Δεν έχω φίλους να στηριχθώ από αυτούς, έστω και λίγο. Και το μοναδικό άτομο που είμαι κοντά αρχίζει και κάνει μια ζωή που αναγκαστικά με πετάει εκτός της καθημερινότητάς του, λόγω υποχρεώσεων και απόστασης. Δεν έχω τίποτα καλό να πιαστώ και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ το μέλλον μου. Είμαι σε ψυχολόγο εδώ και μισό χρόνο, αλλά ξέρω πως θέλει αρκετό καιρό για να πρόοδο. Έχω αρχίσει να αλλάζω καθημερινότητα, παρατήθηκα από τη δουλειά μου, αλλά η σχολή δεν μου λέει κάτι, αν και στην αρχή την ήθελα. Γενικά είμαι στο να δει σε όλες τις πτυχές της ζωής μου. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, Καρότα. Και ήθελα να το διαβάσω γιατί νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί σε πολλούς. Το νιώθει πάρα πολύς κόσμος. Και νιώθω ότι είναι σημαντικό να το πούμε γιατί όταν νομίζεις ότι γίνεται μόνο σε σένα, είναι λίγο χειρότερο. Ναι. Όταν βλέπεις
ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που βιώνουν κάτι αντίστοιχο συναισθηματικά, ίσως νιώθεις λίγο λιγότερο μόνος σου σε αυτό. Και ως άνθρωπος που έχω υπάρξει σε αυτή την κατάσταση που περιγράφει το παιδί, μπορώ να κόψω το δεξί μου χέρι για να σας υποσχεθώ ότι αν κάνετε μια σωστή θεραπεία με έναν άνθρωπο που σας ταιριάζει, που δεν λέει πίπες και δεν ξέρεις, είναι καλός επιστήμονας εν πάση περιπτώσει στον τομέα του και έχετε υπομονή, αυτό φεύγει, περνάει. Το λέω γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μου το έχει πει και εμένα κάποιος, που δεν ξέρω αν θα το πίστευα όταν θα μου το έλεγε. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να σου πει ότι όντως δεν θα είναι έτσι. Όντως δεν θα είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους λόγους που το εντείνουν αυτό που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε νιώσει και εμείς και νιώθουμε και θα νιώσουμε. Είναι το ότι όταν αρχίζουν να σε ενοχλούν πάνω από 2-3, ναι, 2-3 κατηγορίες πραγμάτων στη ζωή σου, μετά κάπως όλα λίγο το ένα συμπαρασύρει το άλλο, οπότε νιώθεις και έξτρα απελπισία. Τύπου, ναι, στη δουλειά μου περνάω χάλια, δεδομένο. Στη σχέση μου περνάω δύσκολα, δεδομένο. Αρχίζουν μετά και σε ενοχλούν διάφορα. Έτσι και αλλιώς. Και δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, ότι από πού να ξεκινήσω τώρα. Να ξεκινήσω από αυτό που με βαραίνει πιο πολύ, να ξεκινήσω από αυτό που μπορεί να είναι πιο εύκολο να λυθεί. Και σε παίρνει μπάλα, ναι, της δυσκολίας. Και χημικά να το πάρεις παρόλα αυτά, από τη στιγμή που ο οργανισμός έχει μπει σε μια χύδια διαδικασία και έχουν πέσει κάποιοι νευροδιαβιβαστές, επειδή δεν θα σηκωθούν μόνοι τους, πολλές φορές χρειάζεται και μια μικρή βοήθεια από φαρμακευτική αγωγή, π.χ. των αντικαταθλιπτικών για ένα μικρό διάστημα, έτσι ώστε να ξυπνήσει ο εγκέφαλος ξανά και να πει άρεση, φτιάχναμε και σερωτονίνη κάποτε. Είναι πολλά πράγματα. Κάποιος έχει γράψει ένα μυθιστόρημα. Μπορεί να γίνει βίντεο που θα ξεκινάμε με αυτό και θα τελειώνουμε αυτό. Ναι, και θα είναι μόνο αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ, αλλά άμα στη μέση μας βγει μάπα. Να σου πω, θεωρώ ότι δικαιολογημένα σε αυτή τη στιγμή γράφονται σεντόνια, γιατί κάποιες ιστορίες τέτοιες χρειάζονται και τις λεπτομέρειες για να καταλάβουμε. Σε αυτή τη στήλη, όχι στις άλλες. Η εξομολόγηση που θα διαβάσω έχει τίτλο «Ουράνια τόξα βαθιά κρυμμένα στην ντουλάπα». Μη γελάς, μωρί, είναι σοβαρό. Ξέρω, αλλά. Αγαπημένο μου αδερφούλη, ξέρω πως η μαμά και ο μπαμπάς δεν θα σε αποδεχθούν ποτέ ως ομοφιλόφιλο. Ξέρω πως ο αδερφός μας έχει όλα τα καλά, μισογύνης και ομοφοβικός. Ξέρω πως ο ξάδερφός μας είναι σε παρέα που δέρνουν ομοφιλόφιλους. Τίποτα από αυτά δεν θέλω να σε φοβίζουν, γιατί πάνω από το πτώμα μου θα σε πειράξουν και αν σου αγγίξουν έστω και μία τρίχα, θα δώσω και τη ζωή μου για εσένα. Μόνο εγώ και εσύ είμαστε, αγαπημένοι μου. Ο καθένας θα κουβαλάει το φορτίο του άλλου και χέρι-χέρι, όπως περπατούσαμε στο σχολείο, θα περπατάμε στη ζωή. Όλα θα πάνε καλά αρκεί να το πιστέψεις. Για σπουδές, εσύ έχεις ακόμα έναν χρόνο. Κράτα γερά και σφίξε τα δόντια και ο χρόνος θα περάσει σαν νερό. Φρόντισα χωρίς καν να το καταλάβω να κάνουμε μαζί φίλους που μας αγαπούν και θα σε προστατέψουν. Τίποτα δεν θα γίνει, κανένα κακό σενάριο αν είμαστε προσεκτικοί. Και τότε όλα μας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα και εσύ θα είσαι ελεύθερος. Ξέρω πως ο κόσμος είναι κακός, αλλά τίποτα δεν θα πάθεις όσο εγώ ζω. Δεν θα δώσεις ποτέ λογαριασμό σε κανέναν για τον ποιον αγαπάς και όποιος σε μισεί, μισεί τον εαυτό του. Θα σε αγαπώ με όλη μου την ψυχή και για όλη μου τη ζωή. Με πάρα πολύ αγάπη και ουράνια τόξα. Πανσεξουαλ αδερφή σου. Τσικιντήθηκα λίγο. Ναι, θέλω να πω πολλά πράγματα. Δεν θα τα πω γιατί θέλουμε δύο επεισόδια. Αλλά αυτό που τις περισσότερες φορές λένε ότι κάποιοι, γενικά, ανεξαρτήτως συνθήκης, ότι η οικογένεια από αυτό, από εκείνο, από το άλλο. Για μένα κάποια τέτοια περιστατικά επιβεβαιώνουν το πώς μια οικογένεια μπορεί να σε καταστρέφει ή να σε ανυψώνει παράλληλα. Ή μόνο το ένα μακάρι και όχι το άλλο, ελπίζω. Και επειδή έχω βρεθεί. Όχι με τα γύρω-γύρω, μόνο στο κομμάτι εμένα και της αδερφής μου. Έχω βρεθεί σε κουβέντα με την αδερφή μου προ-Χριστού και μου έχει πει κάποια ίδια λόγια, χωρίς να της έχω πει εγώ ότι κινδυνεύω από κάποιον στην οικογένεια ή ότι δυσκολεύομαι κτλ. Κτλ. Θεωρώ ότι είναι κάποια αδέρφια, μπορεί να είναι εξαδέρφια, μπορεί να είναι συγγενείς, φίλοι, αλλά τώρα θέλω να το πάω λίγο στην οικογένεια που όλοι νιώθουμε ότι επειδή είμαστε οικογένεια, αγαπιόμαστε ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Επειδή έχετε το ίδιο αίμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα έχετε και καλά. Και είναι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι στην οικογένεια που νιώθεις ότι όντως είστε οικογένεια και σε αγαπάνε για το οτιδήποτε είσαι ή αντίστοιχα εσύ για το οτιδήποτε είναι αυτή και δεν θα σε κρίνουν για τίποτα και δεν θα σε πιέσουν για τίποτα. Και θα ήθελα πραγματικά, αν υπήρχε τρόπος από αυτή την ιστορία, να σβήσουμε τα αρνητικά που δεν είναι καθόλου αμεληταία. Άνθρωποι που δέρνουν γκέι και άνθρωποι που είναι μισογίνδες δεν είναι κάτι. Μια ωραία ανώνυμη καταγγελία όμως. Μπορείς να τους κάνεις. Και να κρατήσεις
στήσουμε αυτό για να δουν ίσως και παιδιά που μπορεί να νιώθουν ότι στην οικογένεια μέσα είναι όλοι εναντίον μου, ότι σίγουρα δεν είναι όλοι, σίγουρα υπάρχει κάποιος που μπορεί να είναι στη σωστή πλευρά των πραγμάτων και αν βρεις το θάρρος να μιλήσεις, να πεις ότι εγώ αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ένα κρυφό ειδήλιο που έχει μια κοπέλα που νιώθει ότι άμα το μάθουν θα τη γλιδώσουν στο σπίτι, ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Κάποιος θα βρεθεί μέσα στην οικογένεια που θα τιμά αυτή τη λέξη και θα είναι έτσι ακριβώς όπως είναι και ας είναι όλοι οι υπόλοιποι ένας μεγάλος κουβάς με σκατά. Νομίζω ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχει ένας τέτοιος. Ελπίζω να υπάρχει ένας τέτοιος καλός άνθρωπος. Δεν μπορεί στατιστικά να μην υπάρχει. Μία θεία, ένας ξάδερφος, κάποιος που επικοινωνείται χωρίς να πείτε και πράγματα. Ήθελα να κρατήσουμε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο είτε η οικογένεια είναι 3 άτομα είτε είναι 123 να νιώθεις ότι είσαι εσύ και οι άλλοι. Αυτό που θα έπρεπε να εξηγήσουμε είναι ότι κατά το Μάρξ όλα αυτά τα προβλήματά σας λύνονται με το που γίνεται ανεξάρτητη οικονομικά. Διότι όταν είσαι ανεξάρτητος οικονομικά δεν έχεις και καμία υποχρέωση να είσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις απόψεις και που δεν σε δέχονται και γιατί ως ενήλικας η φίλη σου είναι η οικογένεια που διάλεξες, η οικογένεια που επέλεξες και όχι η οικογένεια που σου δόθηκε στην τύχη. Και αυτό το βρίσκω κάπως πιο έντονο. Παρήγορο. Σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα που μεγαλώνουμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο είναι σε σχέση με την οικογένεια και ακόμα και τα χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που αναγκαστικά υφιστάμεθα τα στραβά της κάθε οικογένειας, αυτό και μόνο δει το 0 με 18 αρκεί για να έχεις πολλά τραύματα για αρκετά χρόνια στη ζωή σου. Και ας γίνεις μετά ανεξάρτητος και τους ξεγράψεις όλους και δεν ασχολείσαι με κανέναν. Οπότε το κακό με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν το γλιτώνεις. Αν ήμουν εγώ αυτό το παιδί που το απευθύνεται η αδερφή του, θα ήθελα να ξέρω, να έχω καταλάβει, να μην τζουβαλιάσω όλη μου την οικογένεια. Ναι, ότι είναι οι μαλάκες και οι αδερφοί μου. Γιατί είναι ωραίο και για αυτόν που είναι σωστός, όχι να παρετεύσει, μα να μέσα σου να τον έχεις εκτίμηση. Ναι. Ή να του πεις ένα ευχαριστώ που καταλαβαινόμαστε. Γιατί δεν είναι όλοι κολάνθρωποι σε μια οικογένεια. Για να το ελαφρύνουμε, θα πω κάτι πάρα πολύ μικρό. Θανάση τον παίρνεις. Και γέρνεις. Αυτό ήθελα απλά να υπάρχει σε βίντεο. Θανάση τον παίρνεις. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Κάθε φορά που κλείνουμε έτσι εξομολογητήριο, νιώθω ότι κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Αλλά τι να κάνω, να μην κλείσουμε λίγο εύθυμα. Να κλείσουμε λίγο εύθυμα. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι. Για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι. Όσο θα μοιραζόμαστε έτσι τα ισοψυχά μας, ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Οτιδήποτε σκέψεις σας προέκυψαν από αυτή τη δεν έχω χάσει τα λόγια μου. Κάτι παρήγορο για την ανθρωπότητα. Ναι. Στο κουτάκι θα βρείτε και τη φόρμα για να γράψετε το δικό σας εξομολογητήριο. Δεν χρειάζεται να είναι για γκόμενο, δεν χρειάζεται να είναι για οικογένεια. Μπορεί να είναι ότι... με ενοχλεί ο εαυτός μου. Ναι, ότι χθες κλέψατε μια σοκολάτα από το σούπερ μάρκετ. Πείτε το κι αυτό. Μπας και δεν πεθάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Όχι, ότι θέλετε να γράφετε. Feel free.